20 μέρε μετά τη φωνική πυρκαγιά της Σολέας που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και αποτέφρωσε 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραδέχεται την ύπαρξη πολυδιάσπαρτων αρμοδιοτήτων στα τμήματα και τις υπηρεσίες πυρόσβεσης. Στην Κύπρο έχουμε διάσπαρτες αρμοδιότητες. ωραία. Φτυχώς το παραδέχεται. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δει, το δει η πολιτική ηγεσία, θέλετε. Λοιπόν. εμεί. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, από αυτόν τον καθεστώ λειτουργία των αρμοδιοτήτων, οφείλουμε να αναπτύξουμε τέτοια συνεργασία σε τέτοιο ψηλό επίπεδο που ώστε να καλύπτουμε την οποιαδήποτε ανάγκη ήθελε. Προκύψει. Ο Μάρκο Στράγκολα, μάλιστα, προτείνει να τεθούν όλε οι αρμόδιες υπηρεσίε κάτω από την ομπρέλα του ίδιου τμήματο. Πρόταση την οποία θα προωθήσει με το πέρα τη θερινή περίοδου στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε έχουν αυτό που λένε πολιτική προστασία. Αυτό πρέπει να γίνει στην Κύπρο και κάτω από την πολιτική προστασία να τεθούν όλε οι υπηρεσίε και σχεδιασμοί και συντονισμός όλων των υπηρεσιών. Στα περί αντιπαράθεση τη πυροσβεστική υπηρεσία με το τμήμα Δασών, απαντά ο Μάρκο Τράγκολα, ο οποίο παρόλο που διαβεβαιώνει ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο υπηρεσίε ανέπτυξαν εξαιρετική συνεργασία, δεν αρνείται ότι σε επίπεδο προσωπικού υπάρχει ανταγωνισμό. Σε επίπεδο διεύθυνση δεν υπάρχει κανέναν απολύτω πρόβλημα το διαβεβαιώνω. Και πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει με τον διευθυντή του Τμήματο Δασών και την ηγεσία του Τμήματο Δασών και έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα λαμβάνουμε υπόψη της, τα οποιαδήποτε παράπονα ή από του πυροσ... ή δασο διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο εχθρό που είναι οι πυρκαές. Ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι η υπηρεσία του είναι επαρκώς τελεχωμένη και πλήρης, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε εκπαιδευμένο προσωπικό.